Πάμε Νότιο Αφρική. Σήμερα το Star κατέγραψε τις απίθανες περιπέτειες ενός ρεπόρτερ στο ζωολογικό πάρκο του Johannesburg. Μετά το ξεκαρδιστικό σαφάρι, ο πεσταλμένος μας στην Νότιο Αφρική έκανε εκστρατεία υπέρ της Ελλάδος. Νότιος Αφρική, μέρα Τέταρτη, και η περιπέτεια του απεσταλμένου μας Γρηγόρη Μπάκα στη Μαύρη Ήπειρο συνεχίζεται. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ 000 Γρηγόρης μπήκε στο κλουβί με τα λιοντάρια για σαφάρι. Κοιτάξτε που είναι ο βασιλιάς. King, hello King. King, I'm Greg, do you remember me? Για καλή κατασάλτο, ε. King, πω βασιλιάς μάγκα μου. Να το σκλήφεται. Μικρή γατούλα. Άρχισε να γλύφεται από τη στιγμή που σε είδε, όπως η κόποι μόλις έμαθαν για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Γι' αυτό καλύτερα να πηγαίνουμε. Αφού έμαθε τα άγρια θηρία μπαλίτσα, ο Γρηγόρης που βρίσκεται σε διπλή αποστολή, συνέχισε το έργο οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας, προσκαλώντας τους ξένους να έρθουν για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Τι να κάνουμε, δίνουμε κεφαλαίες στον κόσμο. Θα τους δίσουμε, πρέπει να τους φέρουμε στην Ελλάδα, να κάνουν διακοπές. Πρέπει να δώσουμε τα λεφτά για την ελληνική οικονομία. Αυτός είναι ο Λάντσελοτ και εγώ θα κάνω τον Ρωμαίκο Δασόν. Νομίζω πως ένας Λάντσελοτ μας χρειάζεται. Do you want to come with me to the Greek islands for holidays? I've been to the Greek islands on many holidays already. Mykonos? I went to Kos. Kos? Rhodes. Rhodes? Lesbos. Lesbos? Καλαμπίς. Α, καλά, εσείς ο βασιλιάς Τζόρτζ, ο Γρηγόρης είναι ο Ρομπέντο Δασόν και εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης. Έλα, Γρηγόρη, άρχισε να το απαριθμεί στα ελληνικά αξιοθέατα, μήπως τον πείσουμε να έρθει διακοπές. Σκόπι Μαλιωτάκη, Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, Μαριάννα Δούβλη, Τζούλη Αλεξανδράτου, Πρέσβης Κουρτιώτης, Μελέσσα Ανδοπούλου. Πάει αυτός, τον χάσαμε. Πάμε για άλλα. Παιδιά, πηγήκαμε, γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, σούλου, τάντσα, οφ' Αφρικα, τι άλλο θα σας δείξω. Χορεύεται, όχι, το παψί, γιατί ο χορός που σκόνται πολύ ψηλά και το σκουτάδι κάτω, λες και δεν μας πίσω τσιγάρο. Μετά την μεγάλη επιτυχία στο Dancing with the Zulus, τα μυαλά του Γρηγόρη πήραν αέρα και ζήλεψε την δόξα του David Beckham. Για δύο λεπτάκια θα το παίξω, φου... Άσος, μιλάμε διεθνής παγκοσμίου εμβέλεια. Τώρα που τους πήρες στον αέρα, δεν περνάς, ρε Γρηγόρη, μια βόλτα από το ξενοδοχείο της Εθνικής, μήπως δει το ταλέντο σου Ότο και σε ρίξει στο μάτς της Πέμπτης να νικήσουμε τους Νιγηριανούς.